Ήμασταν στο εργαστήριο με μία συνάδελφο. Βλέπω μέσα έναν πελάτη νέο να μπαίνει. Εντάξει, βγαίνω να τον εξυπηρετήσω. Ωστόσο, στέκομαι μπροστά στο ταμείο και αυτός προχωράει με πολύ άνεση. Μπαίνει πίσω από τον μπάγκο. Ήταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε φαρμακείο στη γεμάτη κόσμο λεωφόρο Κνωσού, όταν μία υπάλληλος φαρμακείου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το δράστη της ληστείας, ο οποίος υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου και όντας προσεκτικός στις κινήσεις του, κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 700 ευρώ. Μας βγάζει ένα σουγιά, μας λέει το ταμείο μην κουνηθείτε και συγγνώμη, τα έχω ανάγκη. Εγώ ήμουν λίγο σαστισμένη για να είμαι ειλικρινής, οπότε ανοίγω το ταμείο. Τα πήρε μόνος του και φεύγοντας είπε συγγνώμη, αλλά τα έχω ανάγκη. Τις στιγμές τρόμου που έζησε η νεαρή υπάλληλος περιέγραψε στο φακό της Κρήτη TV. Όπως ανέφερε η ίδια και σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ο δράστης παρακολουθούσε το φαρμακείο. Όταν εν τέλει μπήκε, κρατούσε σουγιά, ήταν νευρικός και κατά τη φυγή του δεν δίστασε να απολογηθεί για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη. Ήταν αρκετά νευρικός στην ομιλία του. Παρόλο που μπήκε με πολύ άνεση και χαλαρά μέσα στο χώρο, αλλά ήταν νευρικός στον τρόπο που κινιόταν μπροστά στο ταμείο. Προφανώς βιαζόταν να πάρει τα χρήματα να μην μπει κάποιος πελάτης. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη και εξετάζει το ενδεχόμενο το ίδιο πρόσωπο να λίστεψε φαρμακείο στις Πατέλες πριν από λίγες ημέρες. Κάτι παρόμοιο στις Πατέλες νομίζω, σε μια συνάδελφο. Η περιγραφή της μοιάζει πολύ με τη δική μας, νεαρός, μελαχρινός, δηλαδή ήταν πολύ κοινή η περιγραφή. Αβεβαιότητα και ανησυχία επικρατεί στον κλάδο με τα περιστατικά ληστείας όλο ένα να αυξάνονται. Όταν είναι μετά τις 12 που θεωρείται διανυκτέρευση, 11 από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, κλείνουμε την πόρτα και εξυπηρετούμε από το παραθυράκι του φαρμακείου.